Δείτε στο σημερινό εβδομαδιαίο δελτίο μας τις ειδήσεις σε τίτλους. Δήμος Αλίμου, τι κάνει ένας δήμος για να δημεύσει ιδιωτική περιουσία? Το παράδειγμα του Δήμου Αλίμου. Δήμος Γλυφάδας, παρά τις εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής για καλύτερη καθημερινότητα, αυτές είναι για το Θεαθήνε. Ασκληπιεί ο Βούλας, το σχέδιο για την υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου εφαρμόζεται από τους εγκάθετους της κυβέρνησης. Επικαιρότητα. Πόσο νταλάρας είσαι, ρε νταλάρα? Δήμος Ηλιούπολης. Ο Χατζηδάκης έφυγε, αλλά αφήνει πίσω του έργα. Δήμος Καλλιθέας. Ο Δήμαρχος ζητά τη στήριξη των βουλευτών του Νότιου Τομέα για τους κατοίκους. Επικαιρότητα. Πόσο γνήσιες και αληθινές είναι οι κληρώσεις δώρων από τα κανάλια? Δήμος Μοσχάτου Ταύρου. Από τα παχιά λόγια του Υπουργού Κικίλια και του Δημάρχου Ευσταθίου χόρτασαν οι κάτοικοι του Μοσχάτου. Ανατολική Αττική. Πέρυσι την κάψανε, φέτος θα το κάνουν ένα νέο ελληνικό. Δήμος Κεσαριανής. Συνεργείο του ΔΕΔΙΕ επιχείρησε να κόψει το ρεύμα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κεσαριανής. Δήμος Ηλιούπολης. Βολές των εργαζομένων κατά του Δημάρχου για το άλλο πρόσωπο του κυρίου Ψηρόπουλου. Φτηνή στα κάρβουνα και ακριβή στη στάχτη. Αυτοί είναι οι αδιάφθοροι τιμητές της φορολογικής ανηθικότητας. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Ηλίας Ζαχαριάδης και σας παρουσιάζω τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε από τα νότια προάστια Αθηνών και όχι μόνο. Πραγματικά, είναι άξιο αναπορίας πως ο Δήμαρχος Αλίμου, ο κύριος Κονδύλης, όταν βλέπει κάποια κατάσταση να ξοδέψει δημοτικό χρήμα, να δηλώνει παρουσία ενάντια σε δημότες ή κατοίκους του Αλίμου, χωρίς να υπάρχει κάποιο ορατό τουλάχιστον θέμα. Όπως το έκανε με την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στη θέση που θα γκρεμίσει το 5ο σχολείο. Ακούστε το καινούριο πλέον κυνηγητό του Δημάρχου Αλίμου εις βάρος ιδιωτικού και κοινωνικού συλλόγου. Στον Άλιμο υπάρχει ένα οικόπεδο 3,5 στρεμμάτων με ημιτελές εδώ και πολλές δεκαετίες κτίσμα ενός πνευματικού κέντρου στο χώρο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κυθυρίων. Χώρος που περιήλθε με δωρεά στην ιδιοκτησία του κοινοφελούς Ιδρύματος Τριφύλιο Ίδρυμα Κυθυρίων, το οποίο διαχειρίζεται και ενισχύει οικονομικά το γυροκομείο Κυθύρων που φιλοξενεί 54 γέροντες, το πλείστον κατακήτους και ανιακούς, χωρίς να λαμβάνει ουδεμία κρατική ενίσχυση. Με προτροπή των αρμοδίων κρατικών αρχών να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του για κάλυψη των οικονομικών του αναγκών, έλαβε όλες τις εγκρίσεις και έγινε διαγωνισμός το 2021 αξιοποίησης του ακινήτου αυτού δια αντιπαροχής, σύμφωνα με τους όρους της δωρεάς και ανέγερσης 4 διορόφων συγκροτημάτων, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής και με κατασκευή πνευματικού κέντρου 150 τετραγωνικών μέτρων για χρήση της περιοχής. Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, μετήχε και ο Δήμος Αλίμου, η προσφορά του οποίου εκρίθη μη συμφέρουσα για οικονομικούς και ποιοτικούς λόγους, δηλαδή έδωσε τα λιγότερα χρήματα. Όμως, εν τω μεταξύ είχε φροντίσει ιεροκριφίως να ζητήσει την αλλαγή όρων δόμησης από γενικής κατοικίας σε πρόνοιας, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε αξιοποίηση και να το αξιοποιήσει ο ίδιος ο Δήμος. Μετά από κάποιο χρόνο, η Περιφέρεια Αττικής απέρριψε την εισήγηση του Δήμου Αλίμου και πολύ πρόσφατα το ίδιο έκανε και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Και ενώ αναμενόταν να ξεκινήσει εργασίες ο ανάδοχος, ο Δήμος Αλίμου προέτρεψε και οργάνωσε δήθεν διαμαρτυρίες περί οίκων, οι οποίοι έχουν οικοδομήσει σε οικόπεδα 300 με 440 μέτρων για να αποτρέψει την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του Ιδρύματος. Σε σχετική συγκέντρωση, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι
προτιμά να το βλέπει 50 χρόνια στη σημερινή κατάσταση, γιατί και άντρο περιθωριακών στοιχείων είναι, παρά να το αξιοποιήσει με κατοικίες το Ίδρυμα. Στην τοποθέτηση εκπροσώπων του Ιδρύματος, στην ίδια συγκέντρωση, ότι η στέρηση της ιδιοκτησίας βάσει του συντάγματος γίνεται μόνο με απαλωτρίωση, ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν έχει χρήματα για αυτό το σκοπό και θα κινήσει γη και ουρανό να μην αξιοποιηθεί. Μάλιστα, σε εκτέλεση αυτών των προθέσεων, συγκάλεσε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο στις 22 Ιανουαρίου για να γίνει νέο αίτημα εξ αρχής για αλλαγή χρήση γης, ενώ είναι νοπή η απόρριψη στο προηγούμενο. Ποιος είναι ο σκοπός? Άλλη μία τριετία πίσω, η αξιοποίηση. Και ποιος ζει και ποιος πεθαίνει? Εν τω μεταξύ, το Ίδρυμα κοινοποίησε εξώδικο στο Δήμο, με το οποίο δηλώνει ότι θα ζητήσει αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές που θα υποστεί από τις ενέργειες του Δήμου Αλίμου. Παλιά μας τέχνει κόσκινο με τους, λέμε τώρα, αντιπάλους του Δημάρχου. Φυσικά, εκτός από την κατάφορη προσπάθεια παραβίασης του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του συντάγματος που την προστατεύει, επιχειρεί ο Δήμος να δημιουργήσει εμπόδια στην αξιοποίηση του ακινήτου, άρα και στην κάλυψη από τα εισοδήματα που θα προκύψουν μέρος των αναγκών του γυροκομείου Κυθήρων. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα για να πάρετε μία γεύση τα κολπάκια και τα τερτύπια του κυρίου Κονδύλη που έβαλε στο μάτι αυτό το αδίκημα. Πάμε σε άλλο Δήμο. Έχουμε γίνει δέκτες πολλών καταγγελιών κατοίκων από την Γλυφάδα, αλλά και από τους άλλους Δήμους που μας παρακολουθούν. Μάλλον θα κάνουμε καλή δουλειά και μας προτιμούν. Στα σοβαρά τώρα. Ακούστε τι μας κατήγγειλε μία κάτοικο στην Γλυφάδα, το όνομα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε αρμοδίου, και πώς απομυθοποιεί τις εξαγγελίες του Δημάρχου του κυρίου Παπανικολάου, αλλά και όλης της Δημοτικής Αρχής, ότι είναι δίπλα στο Γλυφαδιώτη και μάλιστα έχουν οργανώσει τη γραμμή Δημότη 15464 και το Fix My City. Θα ήθελα τη βοήθειά σας, λέει, γιατί εγώ δεν μπορώ να βρω άκρη. Έξω από το σπίτι μου έχω ένα πεύκο που είναι ακριβώς δίπλα στον γκάζι. Έχει σηκώσει λοιπόν όλο το πεζοδρόμιο, έχει πετάξει και έχει σπάσει όλες τις πλάκες. Δεν μπορώ να βρω ποιος είναι ο υπεύθυνος για να μπορέσω να μιλήσω μαζί του. Πρώτα πήγα λοιπόν στην πυροσβεστική. Εκεί μου είπαν ότι αυτό το δέντρο ανήκει στο Δήμο και όχι σε αυτούς. Το δεύτερο λοιπόν που έκανα ήταν να πάω στη ΔΕΔΑ. Εκεί ενημερώθηκα ότι το δέντρο αυτό πρέπει να κοπεί, γιατί είναι επικίνδυνο για το σωλήνα του γκαζιού που υπάρχει ακριβώς στο σημείο αυτό. Αλλά θα πρέπει να απευθυνθώ στο Δήμο της περιοχής μου, που είναι υπεύθυνος για τα δέντρα. Στη συνέχεια ενημέρωσα στελέχη του Δήμου Γλυφάδας για το θέμα. Δυστυχώς η μοναδική ενημέρωση που έχω πάρει πίσω είναι ότι αυτοί θα επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους ώστε να έχω μια απάντηση, αλλά ακόμα περιμένω. Υποτίθεται ότι οι υπεύθυνοι είναι στο ίδιο κτίριο. Ένας όροφος αλλάζει. Γνωρίζει κάποιος ποιος είναι υπεύθυνος από το Δήμο για την υπηρεσία πρασίνου ώστε να επικοινωνήσω κατευθείαν μαζί του? Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Ακούστε τώρα και άλλη μια παρόμοια καταγγελία γλυφαδιώτη σας. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και στη γειτονιά μου. Μάλιστα είναι άκρος επικίνδυνο, καθώς έχει σηκωθεί η άσφαλτος και από κάτω είναι κούφιο το έδαφος. Ο Δήμος έχει την ευθύνη. Έχει σταλεί και email. Κοντά 3 μήνες δεν καταδέχτηκε κανείς να απαντήσει. Μάλλον περιμένουν να γίνει ατύχημα. Υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Εν καιρό. Κύριοι Σκαρτσάς, Μιλιαρέση και όλο το συναπάντημα της Δημοτικής Αρχής, υπάρχετε? Ακούτε τους κατοίκους? Για δείτε και αυτό. Φρεάτιο φωνιάς για τα οχήματα και τους πεζοπόρους στη Γούνερ 186 πάνω στον δρόμο. Δεν σας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των γλυφαδιωτών? Δυστυχώς, εμείς θα σας πούμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται από τους σωτήρες που ζητούσαν προμηνών την ψήφο σας. Ποια αντιπολίτευση τώρα? Όταν τρώμε δεν μιλάμε, λέει ο λαός. Με τους κατοίκους θα ασχοληθούν ή με την προσωπική τους επιβίωση? Τι γίνεται με το Ασκληπείο Βούλας?
με υπουργό υγείας τον Γεωργιάδη και διοικητή το κομματικό παιδί του Βαρβιτσιώτη Βουγιουκλάκη, οι εργαζόμενοι εκεί έχουν αγανακτήσει από την ανικανότητα που τους διέπει. Το Ασκληπιείο Βούλας βρίσκεται στη χειρότερη περίοδο λειτουργίας εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Τα νέα έργα υποδομής και η ανακαίνιση πτερήγων και τμήματων δεν μπορούν να κρύψουν τη δραματική υποστελέχωση που οδηγεί σε συρρήκνωση κλινικών και σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρότι η διοίκηση του νοσοκομείου προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο μέσα από τα social media που αυτοδιαφημίζεται. Το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται εδώ και καιρό σε συνθήκες εξοντοτικής υπερεργασίας. Έτσι είδαμε το παλιό σταθάτιο να ανοίγει ως νέο κτίριο μόνο στο ισόγειο για τη λειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών, ενώ παραμένει σκανδαλωδώς κλειστό τόσο το τμήμα βραχίας νοσηλείας καθώς και το συπτικό χειρουργείο και η αίθουσα αναζωογόνησης τραύματος που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό για τα ΤΕΠ, όσο και η πλήρως εξοπλισμένη ουρολογική κλινική στον πρώτον όροφο. Πώς να λειτουργήσουν χωρίς το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό? Ακόμη πιο κραυγαλαία και επικίνδυνη για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων η πρόσφατη απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου του κ. Βουγιουκλάκη να πετσοκόψει τις κλίνες της καρδιολογικής κλινικής, θέτοντας ουσιαστικά σε αναστολή λειτουργίας το τμήμα Κονιαλίδιο Β και μεταφέροντας το νοσηλευτικό προσωπικό σε παθολογικό τμήμα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από την έξαρση των ιώσεων. Είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πώς θεωρείται έκτακτο γεγονός η έξαρση των ιώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες και μάλιστα 4 ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη της COVID-19. Τι σημαίνει αυτό το κλείσιμο? Λιγότερα κρεβάτια στο ΕΣΥ για τους καρδιολογικούς ασθενείς σε όλα τα νότια προάστια. Νοσηλευτικά τμήματα λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας εδώ και καιρό. Παρά τα επανειλημμένα έγγραφα τόσο του νοσηλευτικού προσωπικού όσο και του σωματείου, καμία λύση στη βαριά υποστελέχωση δεν έχει δοθεί. Το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει. Συνάδελφοί τους νοσηλευτές με επικουρικές συμβάσεις παρετούνται, μην αντέχοντας άλλο τις συνεχείς μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα και την ομοιρία σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Μείωση κλινών σημαίνει μείωση της χρηματοδότησης, μείωση του ήδη γερασμένου και ελάχιστου προσωπικού. Σημαίνει ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων ασφαλείας και θεραπείας σε μία περίοδο αυξημένης νοσηρότητας σε μία περιοχή που δεν υπάρχει κανένα άλλο δημόσιο νοσοκομείο. Όταν τους προηγούμενους μήνες φωνάζαμε για τη σκοπούμενη από τον διοικητή και τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας μείωση της χειρουργικής δραστηριότητας του Ασκληπιείου, βλέπαμε πολύ καλά τι έρχεται, λένε οι εργαζόμενοι και συνεχίζουν. Με άλλα λόγια, ενώ επί πολλά χρόνια διεκδικούμε την αναβάθμιση του Ασκληπιείου και τη λειτουργία του ως ένα εξοπλισμένο και καλά στελεχωμένο γενικό νοσοκομείο, ενώ οι εργαζόμενοι φωνάζουν επί σειρά ετών για την ανάγκη λειτουργία σειράς κλινικών, αιματολογική, πνευμονολογική, νευρολογική, γαστροεντερολογική, γυναικολογική, μεευτική, θωρακοχειρουργική, αγκιοχειρουργική και πόσες άλλες, η διοίκηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Κλεισίματα τμήματων, μείωση νοσηλευτικών κλινών, συστηματική υποβάθμιση της λειτουργίας του Ασκληπιείου Βούλας. Όταν τα μοναδικά προσόντα είναι το πόσο καλό κομματόσκυλο είναι κάποιος για να διοριστεί, τα χάλια της χώρας αντί να μειώνονται θα αυξάνονται επικίνδυνα. Διαβάζοντας αυτό το κύμα επιδοκιμασίας της απαράδεκτης συμπεριφοράς του Νταλάρα απέναντι σε νέους συναδέλφους, νιώθω σαστισμένος και έκπληκτος όταν βλέπω να στρέφονται άμεσα ή έμεσα απέναντι σε αυτά τα παιδιά, αντί να τα χώσουν σε έναν καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί το ειδικό του βάρος για να προσβάλλει παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη δημοσιογραφία και τα οποία δεν επιλέγουν που θα πάνε για ρεπορτάζ, ούτε επιλέγουν τι θα ρωτήσουν.
απλά θεωρούν ότι αυτά τα ρεπορτάζ που τους δίνουν οι προϊστάμενοι τους και δεν τα επιλέγουν οι ίδιοι, είναι τα πρώτα τους βήματα για να διεκδικήσουν την ευκαιρία να επιλέγουν με τι και πώς θα ασχοληθούν. Και σε τελική ανάλυση αναρωτιέμαι, τι το τόσο τρομερό ρώτησαν για να εισπράττουν προσωπικά απαξίωση με χαρακτηρισμούς όπως «Είστε η ντροπή της ελληνικής κοινωνίας», «Αυτό που κάνετε είναι μια γελοιότητα» και άλλα. Τι του κάνανε του κυρίου Νταλάρα? Τι του είπανε και τον πείραξε τόσο πολύ? Τι είδε στο πρόσωπο αυτών των παιδιών που δεν είδε στο πρόσωπο του κυρίου Χατζηνικολάου ή της κυρίας Τάι και άλλων τέτοιων όταν βρέθηκε απέναντί τους και δεν είπε ποτέ κουβέντα για το περιεχόμενο και την ποιότητα της δημοσιογραφίας? Μπροστά τους δεν τολμά, όπως και οι περισσότεροι επώνυμοι, γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν και την προσωπική τους προβολή, όπως και θα διαραγούν οι σχέσεις τους με τα ποικίλα κέντρα εξουσίας. Με θρασίδηλο κατ' εμέ τρόπο και πρωτοφανή πάλι κατ' εμέ τρόπο ελιτισμό, ο κύριος Νταλάρας χρεώνει σε αυτά τα παιδιά τους κοπηλάτες των ειδήσεων, τις αμαρτίες όλης της δημοσιογραφίας που φυσικά είναι πολλές. Τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να τον τρέχουν στα δικαστήρια όπως έκανε αυτός όταν δεχόταν σκληρή και όχι αβάσιμη κριτική. Ποιος κανονίζει, καθορίζει το περιεχόμενο και την ποιότητα της ενημέρωσης? Οι κύριοι κύριοι Χατζηνικολάου και λοιποί μεγαλόσχημοι δημοσιογράφοι ή αυτά τα παιδιά? Ποιοι είναι οι διαπλεκόμενοι δημοσιογράφοι και εισιτισμένοι από κέντρα εξουσίας? Σίγουρα όχι αυτά τα παιδιά που τρέχουν ολιμερείς χωρίς ωράριο για 3 και 60 που λέγαμε παλιά. Το να υπηρετεί την ποιοτική κατά αυτόν μουσική από μόνο του δεν σε καταξιώνει στη συνείδηση του κόσμου. Η στάση ζωής στα μικρά και τα μεγάλα είναι αυτή που κερδίζει το σεβασμό. Για να θυμηθούμε τον άτεκτο αριστερό Νταλάρα το πως δικαίωνα τη φήμη του επί της Χούντας του Ιωαννίδη. Στην περίπτωση του Νταλάρα για ακόμη μια φορά δικαιώνεται η λαϊκή ρίση καλύτερα να τραγουδά παρά να μιλά. Βλέπετε, ο συγχρονισμός με το σύστημα διαμορφώνει και χαρακτήρα. Τέλος αναρωτιέμαι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ θα πάρει θέση ή απλά για ακόμη μια φορά θα κλείσει τα μάτια γιατί απλά αφορά κοπηλάτες και όχι επώνυμους συναδέλφους? Και που ξέρετε, μπορεί οι γονείς αυτών των παιδιών να είναι υπερήφανοι για τα παιδιά τους που τρέχουν για το μεροκάματο και δεν τα παρατάνε ό,τι και αν ακούνε, και τα παιδιά περήφανα για τους γονείς τους που άξιζαν να γίνουν γονείς και όχι σαν άλλους που τα ίδια τα παιδιά τους κατηγορούν. Πάμε στο Δήμο Ηλιούπολης. Συνεχίζεται η σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που εξασφαλίσαμε ως διοίκηση, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, με την ολοκλήρωση των έργων στην πλατεία Θύρας, Γρίβα και Κερνεάδου και σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κωνσταντοπούλου και Γρίβα, με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, παγκάκια, πέργολες, φυτεύσεις φυτών, όργανα γυμναστικής ενηλίκων και έξυπνα παγκάκια. Η πρώτη ζώνη των έργων αναπτύσσεται στην κάτω Ηλιούπολη κατά μήκος κυκλοφοριακών αξώνων έκτασης 184.000 τετραγωνικών μέτρων από το νοτιοδυτικό άκρο και καταλήγει στο κεντρικό γεωγραφικά σημείο του Δήμου. Διασχίζοντας την πορεία από την οδό Παπαναστασίου και στην οδό Ιρούς Κωνσταντοπούλου, Κυπρίων Ιρών, Εθνάρχου Μακαρίου και τμήμα της Μαρίνου Αντίπα έως την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, τμήματα της Κοτζιά και της Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου και τα επόμενα 2 χρόνια θα εξελίσσονται. Είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έγινε ποτέ στην πόλη. Πρόκειται για την αναζωογόνηση αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος, δηλαδή το στρατηγικό πλάνο που στοχεύει στον εξυγχρονισμό της φυσιογνωμίας της πόλης και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένα στόχος ετών μετά από προσπάθειές μας επετεύχθη, κατέληξε ο κύριος Χατζηδάκης. Πάμε στο Καλυθέα. Επιστολή προς τους βουλευτές όλων των κομμάτων του νοτίου τομέα Αθηνών απέστειλε ο Δήμαρχος Καλυθέας Κώστας Ασκούνης με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις θέσεις, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Δήμου για την αποτροπή μετατροπής της πλατείας νερού σε συναυλιακό χώρο.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η χρήση του εν λόγου χώρου για συναυλίες προβλέπεται στον διαγωνισμό μακροχρόνιας εκμίσθωσης 40 ετών σε ιδιώτη που προκήρυξε η ΕΤΑΔ στη ζώνη 3 του Ολυμπιακού Πόλου του Φαλήρου. Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι η πλατεία νερού είναι ένας από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους ενός εξαιρετικά πυκνοκατοικημένου Δήμου. Παράλληλα, τονίζει τα έντονα προβλήματα ηχορύπανσης, κυκλοφοριακού χάους, ασφάλειας, καθαριότητας, μη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο και άλλα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Καλυθέας αλλά και του Παλαιού Φαλήρου από τις συναυλίες που ήδη διοργανώνονται στο χώρο. Η πλατεία νερού είναι ένας από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους και αποτελεί διέξοδο των κατοίκων της Καλυθέας και όχι μόνο προς τη θάλασσα και χώρο εκτόνωσης των πολιτών ενός εξαιρετικά πυκνοκατοικημένου Δήμου. Ο χώρος έχει όλες τις προδιαγραφές πλατείας, καθώς είναι ένας ανοιχτός χώρος, ιδανικός για στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας και ήδη υπάρχει δεντροφύτευση. Άλλωστε, σε πρόσφατη εγκύκλιο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, κρίνεται παράνομη η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στις παραλίες. Ενώ σε άλλη εγκύκλιο του επισημαίνονται τα προβλήματα που δημιουργεί στη ζωή των πολιτών η ηχορύπανση, υπογραμμίζοντας ότι ρήποι από ήχους και θορύβους αποτελούν προσβολή του δικαιώματος της ησυχίας και ηρεμίας των πολιτών. Και καταλήγει ο Δήμαρχος: «Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε θερμά για την έμπρακτη συμπαράστασή σας στο εύλογο και δίκαιο αίτημά μας που είναι η αποτροπή με κάθε τρόπο μετατροπής της πλατείας νερού σε συναυλιακό χώρο που ήδη υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών». Τώρα τελευταία, τον τελευταίο χρόνο περίπου, παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις διάφορες εκπομπές που δίνουν με το αζημίωτο πάντα ακριβά δώρα σε αυτούς που τηλεφωνούν για να μπουν σε κληροτίδα, έτσι λένε, και αν είσαι τυχερός τότε πανηγυρίζεις. Προσωπικά ποτέ δεν έδωσα ούτε ένα σέντ σε αυτές τις κληρώσεις όλων των καναλιών. Όμως μας έστειλαν ένα περιστατικό που θεωρήσαμε ηθικό να σας το δείξουμε. Σε κάποια εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος είχαν βάλει δώρο ένα αυτοκίνητο. Καλεσμένη σε αυτήν την εκπομπή ήταν η αγαπητή τραγουδίστρια Νατάσα Θεοδωρίδου. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, έχει φωτογραφηθεί με τον τυχερό νικητή του διαγωνισμού, τον κύριο Τάσο, ο οποίος μάλιστα φωτογραφίζεται μέσα στο αυτοκίνητο. Είπε η κυρία Θεοδωρίδου: «Με μεγάλη μου χαρά παρέδωσα το αυτοκίνητο στον τυχερό Τάσο. Σας ευχαριστώ όλους για τη ζεστή σας αγκαλιά και την αγάπη που μου δείξατε και θέλω να είμαι πάντα αντάξια αυτής της αγάπης. Ρε παιδιά, σας αγαπώ». Και συνεχίζει όπως βλέπετε με τα email της εκπομπής καθώς και της Νατάσας. Αλλά, ποιος ήταν ο τυχερός κύριος Τάσος που κέρδισε στην κλήρωση το αυτοκίνητο? Για δείτε στη φωτογραφία. Μήπως και στις δύο φωτογραφίες είναι ο ίδιος άνθρωπος? Ο τυχερός λοιπόν που κέρδισε το αυτοκίνητο σε κλήρωση, επαναλαμβάνω σε κλήρωση, δεν ήταν άλλος από τον διευθυντή της εταιρείας της VIAMAR που πουλάει αυτοκίνητα, τον κύριο Αναστάσιο Φουντή. Ο διευθυντής της εταιρείας που έκανε δώρο το αυτοκίνητο, πάντα με το αζημίωτο καθώς δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες τηλεφωνήματα έγιναν με χρέωση, ήταν αυτός που το κέρδισε κιόλας. Θα μου πείτε τώρα, αν σε θέλει τύχη, Το ζήτημα είναι οι αφελείς τηλεθεατές των ντόπιων καναλιών οι οποίοι τηλεφωνούν, πληρώνουν χρυσάφι την κλήση με την ελπίδα να κληρωθούν ως τυχεροί που δεν θα κληρωθούν ποτέ. Η Λυσσός. Μια πονεμένη ιστορία που την εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι λαοπλάνοι και κρατούν όμοιρους στους πολίτες του Μοσχάτου Ταύρου. Ψέματα, πολλά ψέματα και υποσχέσεις που κρατούν μέχρι να υφαρπάξουν κυβέρνηση και δήμαρχος στις ψήφους των ανόητων και ασόβαρων ψηφοφόρων που κλείνουν τα μάτια τους στην κοροϊδία και ψηφίζουν το κακό της πόλης τους. Η ίδια ιστορία εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα βίντεο και η κατάσταση παραμένει ίδια και χειρότερη. Μείναμε στις εξαγγελίες και στα πυροτεχνήματα. Τι κι αν ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Πέτρος Καραφωτιάς φωνάζει για την σκόπιμη ανικανότητα των δημοτικών αρχόντων που μόνο ψέματα υπόσχονται στους κατοίκους.
Είναι δημόσια διαδικτυακή καταγγελία και θα ακολουθήσει τον δρόμο της αγγελίας και την ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης. Αλλά και εσείς οι κάτοικοι, πότε θα ξυπνήσετε επιτέλους? Η μετατροπή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού σε τουριστικό προορισμό πλουσίων με ουρανοξύστες, πολυτελείς κατοικίες, καζίνο, εμπορικό κέντρο, καθώς και μαρίνα και γκολφ σε μικρή απόσταση δεν είναι αρκετή από ό,τι φαίνεται για τους μεσίτες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε και η επέκταση της μαρίνας της Βουλιαγμένης, τα εγγένεια της νέας υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας ουάν και όλη αίσθησης στην Κλειφάδα, στο χώρο που βρίσκονται τα Αστέρια, και η μετατροπή της παλιάς τουριστικής κατασκήνωσης του ΕΟΤ στη Βούλα σε κάμπινγκ υπερπολυτελές για τους πλουσίους. Δεν τους έφτασαν αυτά τα κέρδη. Ένα αντίστοιχο project προβλέπεται να ξεκινήσει τώρα και στη Σαρονίδα. Πρόκειται για το επωνομαζόμενο Σαρονίδα Golf Project, το οποίο θα αναπτυχθεί σε έκταση 6.700 στρεμάτων έναντι 6.200 στρεμάτων του ελληνικού από την εταιρεία Vita Development. Η επένδυση θα καλύψει όλη την περιοχή μεταξύ του Λαγονίσι και της Σαρονίδας, ενώνοντας οικοδομικά τις δύο περιοχές, καθώς και μεγάλο τμήμα του Ολύμπου Αττικής, που έχει ήδη οικοδομηθεί μέχρι σχεδόν την κορυφή του με τις βίλες. Στα πλαίσια της επένδυσης θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο γήπεδο γκολφ της Αττικής, έκτασης 550 στρεμάτων, ενώ θα οικοδομηθούν ξενοδοχειακές μονάδες και πολυτελή οικεστικά συγκροτήματα, πλήθος δρόμων, εμπορική χώρη, ελικοδρόμιο και μια ιδιωτική μαρίνα. Παράλληλα, για την ενεργειακή εξυπηρέτηση του συγκροτήματος θα κατασκευαστούν στον Όλυμπο Αττικής ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 30 ΜΒ και ανεμογεννήτριες ισχύως 5 ΜΒ, κάτι που θα αλλοιώσει ακόμη περισσότερο το ήδη επιβαρημένο βουνό. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως όλη σχεδόν η έκταση της επένδυσης κάηκε στην πυρκαγιά που ξεκίνησε πέρυσι από τον Κουβαρά στις 17 Ιουνίου και έφτασε μέχρι τη Σαρονίδα. Αυτή η καμένη έκταση, αυτή τώρα θα γίνει αυτό το πράγμα. Ίσως τώρα κάποιοι να βλέπουν για ποιο λόγο και να κάηκε και αυτή η έκταση. Κανονικά, μια από τις τελευταίες αδόμητες περιοχές του παραλιακού μετόπου της Αττικής και ένας ορεινός όγκος θα έπρεπε να προστατεύονται από τέτοιου είδους μεγαεπενδύσεις που έχουν ως σκοπό να μετατρέψουν την Αττική σε μικρό Ντουμπάι. Ανταυτού βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις της στο να προχωρήσει μια τέτοιου είδους ανάπτυξη πάλι για τους πλουσίους. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότερες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο να οικοδομούνται και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές να γίνεται αδύνατη για τους πολίτες. Την Παρασκευή 9 του μήνα το πρωί, συνεργείο της ΔΕΔΙΕ επιχείρησε να κόψει το ρεύμα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Κεσαριανής και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με την άρνηση της Διευθύντριας, το συνεργείο αποχώρησε. Αναδεικνύονται με τον πιο εξωφρενικό τρόπο τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματοποίησης, ακόμα και των κοινωνικών αγαθών, όπως το ρεύμα, το νερό, που δεν λογίζονται καν ως δημόσια τα σχολεία, τα νοσοκομεία κλπ. Και οι πρώοι ΔΕΚΟ λειτουργούν πλέον καθαρά ως επιχειρηματικοί όμιλοι. Μάλιστα, αποκαλύπτεται επίσης με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο ότι ακόμα και η κρατική χρηματοδότηση προς τις σχολικές επιτροπές δεν φτάνει ούτε καν για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των σχολείων λόγω της διαχρονικής υποχρηματοδότησης. Πάγιο και διαχρονικό αίτημα του γονεϊκού και εκπαιδευτικού κινήματος είναι τα σχολεία να μην χρεώνονται με ρεύμα, νερό και τηλέφωνο και ως δημόσιες δομές την ευθύνη να την αναλάβει το κράτος. Εκεί στη Δημοτική Αρχή που ήθελε να σώσει τους κατοίκους Προμηνών. Όλα καλά? Δεν ακούσατε τίποτα, ε? Με το καλημέρα, ο νέος δήμαρχος της Ηλιούπολης, ο κύριος Ψηρόπουλος, έδειξε τις πραγματικές του διαθέσεις για την πολιτική που θα ασκήσει. Πολιτική που άπτεται κυρίως σαν χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και της Νέας Δημοκρατίας, που πρέπει να προβληματίσει το τοπικό Πασόκ για το τι στήριξαν.
Δεν έβγαλε λευκό καπνό η πρώτη συνάντηση του νέου Δημάρχου Στάθη Ψηρόπουλου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δήμο, με το σωματείο να εκδίδει σκληρή ανακοίνωση καταγγέλλοντας μάλιστα παρέμβαση του Δημάρχου σε συνδικαλιστικά ζητήματα. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το σωματείο τους, οι εργαζόμενοι παρουσίασαν μία σειρά από αιτήματα όπως η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της καθαριότητας, η χορήγηση ΜΑΠ, τα μέτρα ατομικής προστασίας δηλαδή, για την εργασία τους, η πρόσληψη νέου προσωπικού, ενώ παράλληλα ζήτησαν να μην υπάρξει καμία συζήτηση για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας. Με μεγάλη μας έκπληξη, οι απαντήσεις του Δημάρχου στα θέματα που αναφερθήκαμε ήταν σύντομες και αποκαλυπτικές ως προς τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, όπως είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, αλλά θα συνεργαστεί και με ιδιώτες. Προσανατολίστε και ενημερώνετε για τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού και θα χρησιμοποιήσει ό,τι ο νόμος το επιτρέπει. Θα ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις με προσλήψεις ή με κινητικότητα. Παράλληλα όμως επισήμανε ότι δεν πρόκειται να πάρει δάνειο για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Διατίθεται όμως να πάρει δάνειο για έργα με ανταποδοτικό χαρακτήρα, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Σωματείου της Ηλιούπολης. Μάλιστα, το Σωματείο καταγγέλει ευθεία παρέμβαση του Δημάρχου στα συνδικαλιστικά ζητήματά του, αναφέροντας «Στη λήξη της σύντομης συνάντησής μας, ο Δήμαρχος αθέτησε μία από τις διαβεβαιώσεις του, θέλοντας απροκάλυπτα να παρέμβει στις συνδικαλιστικές αποφάσεις των εργαζομένων, απέτησε να απομακρυνθεί από το κτίριο του Δημαρχείου το πανό αλληλεγγύης των εργαζομένων στον Παλαιστινιακό λαό, αλλιώς θα το κατεβάσει ο ίδιος». Σημειωτέων είναι ο πρώτος δήμαρχος πανελλαδικά που ζητάει να βγει πανό. Βασικό το επιχείρημα ήταν ότι ο Δήμος δεν ασκεί εξωτερική πολιτική, λες και η απέτησή του δεν είναι πολιτική πράξη των ίσων αποστάσεων και της εξίσωσης του θήτη με το θύμα. Το πανό κατέβηκε με εντολή του κυρίου Ψηρόπουλου. Μας έχουν ζαλίσει και ταυτόχρονα μας έχουν αποπροσανατολίσει τα ΜΜΕ για τη φοροδιαφυγή μιας influencer με ένα γάμο. Μας έχουν τρελάνει ότι ξοδέψανε 50.000 ευρώ για το γάμο τους και δεν εισέπραξε το κράτος φόρους. Για να καταλάβουμε δηλαδή, μας λένε ότι το κράτος έχασε περί τις 5.000 ευρώ περίπου. Το πιάσανε το μεγαλόρφυγά δηλαδή. Μπράβο στα τσακάλια της ΑΔΕ, αυτούς τους αδιάφθορους, λέω, που τον ανακαλύψαν. Αλλά, η φοροδιαφυγή και η εσχροκέρδεια από εταιρείες καυσίμων, από εταιρείες ενέργειας, από τα καρτέλ διατροφής και γαλακτοκομικών, οι διαγραφές χρεών και δανείων επωνύμων, οι μίζες και οι υπερτιμολογήσεις και τόσα άλλα διαχρονικά σκάνδαλα που τα έχουν θάψει αυτοί οι αδιάφθοροι της ΑΔΕ, εκεί σφυρίζουν αδιάφθορα, γιατί μπορεί να χάσουν και την κερδοφόρα θέση τους. Για να μην ξεχάσουμε βεβαίως και τις περιβόητες λίστες της Λαγκάρτ και του Μπόριανς, που μέσα εκεί είναι εκτός από τους επιχειρηματίες που ταΐζουν το σύστημα και οι κομπιναδόροι βουλευτές και συγγενείς τους. Όλοι αυτοί που κλέβουν δισεκατομμύρια από το κράτος, τους βγάζουν και το καπέλο οι διορισμένοι της ΑΔΕ. Για τον άλλον άνθρωπο του Πολυχρονόπουλου μας τα έχουν κάνει τούμπανα, κράτος, δικαιοσύνη και εισαγγελής. Για το ένα δις του ΟΑΕΔ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και έκανε φτερά, θα μας πει κάποιος από αυτούς τους αδιάφορους τι έχει γίνει. Δηλαδή, φταίει μια influencer, ένας μάγειρας και ένας παπάς για τη φοροδιαφυγή. Και για να ακριβολογήσουμε, όταν παίζεις φρουτάκια, όπως λένε για το μάγειρα, είσαι επικίνδυνος, τζογαδόρος και έχεις φτιάξει εγκληματική οργάνωση. Αλλά όταν παίζεις στο χρηματιστήριο με το φαγητό, την ενέργεια και τις ζωές των Ελλήνων, είσαι επενδυτής. Λογικά, τώρα που αποκαλύφθηκαν οι υπεύθυνοι της χρεοκοπίας της Ελλάδος, θα τρέξουμε ολοταχώς προς την ανάπτυξη. Έλεος. Εδώ τελείωσε και το σημερινό εβδομαδιαίο δελτίο στα Νότια Προάστια και όχι μόνο της Αττικής. Μέχρι το επόμενο, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.